Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το κλειστό της 10. Μπασκετάκι Σαλόνικα για το θεσμό του κυπέλου. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι ανάμεσα στους Seattle Supersonia, οι οποίοι είναι οι τυπικά γηπεδούχοι σήμερα, με αντίπαλους στους Retrolls, μια ομάδα η οποία είναι καινούργια στη διοργάνωση. Να ευχηθούμε και τις δύο ομάδες. Καλώς ήρθατε, δύο ομάδες. Ο Ατριτόπουλος, ο Μαλακόζης, ο Φανουλάς, ο Φερανικόλας, ο Μπίνας, ο Ιωαννίδης, ο Ασημένιος, ο Νταμπούδης και ο Μούστος για τη Seattle Supersonia, οι οποίοι ήταν και την περσινή σεζόν παρόν στη διοργάνωση του Μπασκετάκι Σαλόνικα. Ενώ από την άλλη για τους Retrolls είναι ο Τρικαλιώτης, ο Κεχαλιάς, ο Αναγνωστόπουλος, ο Πατένης, ο Βαλοδήμος, ο Γραμματικός, ο Τσέλιος, ο Ανουσάκης, ο Παπαδόπουλος και ο Καΐσης. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα έχουμε το τζάμπλ του αγώνα αμέσως. Στο παιχνίδι ξεκινάει ο Ακριτόπουλος με το νούμερο 6. Ο Γρανικόλας, ο Φανουλάς, ο Μπίνας και με το νούμερο 18 ο Μαλακόλης, ο οποίος είναι ο αρχηγός. Από την άλλη για τους Ακριτόπουλους, οι οποίοι έχουν την πρώτη επίθεση, πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. Φανουλάς, στην πρώτη επίθεση των Seattle. Seattle, οι οποίοι πέρσι είχαν μια καλή πορεία στη διοργάνωση. Μπίνας, μείνουνε δύο. Ακριτόπουλος, Φανουλάς μέχρι το layout. Ο ίδιος, αστοχή, αλλά ο ίδιος παίρνει το αστοχικό rebound και η κατοχή παραμένει για τη Seattle. Ωραία, πάρα λίγο το λάθος. Ακριτόπουλος για τρεις. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Αναγνωστόπουλο. Και τώρα ο Τρικαλιώτης. 0-2 το σκορ. Πατένης. Τρικαλιώτης για τρεις. Καλό σου, είναι άστοχο. Προσπαθεί για το rebound του Καραμικόλας. Κατοχή όμως από τα χέρια του Αναγνωστόπουλου. Μπάλα θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ωραία προσπάθεια του Μαλακόζη, ο οποίος θα υποκύψει σε βήματα. Πρώτο λάθος για την ομάδα των Σιάτλ σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Έχουν ξεκινήσει νευρικά και οι ομάδες. Εντάξει, είναι λογικό, είναι από τα πρώτα παιχνίδια. Μάλλον το πρώτο παιχνίδι της και των δύο ομάδων είναι αυτή την διοργάνωση. Και χαγιά σας αφήνει για τον Πατενή. Ο Καλιώτη. Ωραία, χαμηλά. Δεν μπορεί να πετύχει με το υλικό. Όμως έρχεται για το αμυντικό rebound ο Αναγνωστόπουλος και φτάνει σε ένα εύκολο layup. 0-4 το σκορ. Καλό ξεκίνημα για τους Retrolls, οι οποίοι μπαίνουν αρκετά ωρεξάτη στο παιχνίδι. Η περιφιά του είναι ο Αναγνωστόπουλος. Μαλακόζης για δύο. Ο αρχηγός της ομάδας είναι άστοχος. Εξαιρετικό rebound ο Νικόλα. Κρέβει ο Τρικαλιώτης, ο αρχηγός των Retrolls. Σου για δύο, άστοχο, Φανουλάς. Θα μην το ριμπάνω. Και τώρα ο Μαλακόζης. Ο Μαλακόζης, ο οποίος συνέντευξή του, δήλωσε ότι η ομάδα έρχεται εδώ και φέτος για να ευχαριστεί την διοργάνωση. Εδώ κάνει και κατοχή σε βήματα ο Μπίνας. Αλλαγή, κατοχή, κεφάλι. Και τώρα ο Πατένης. Με το νούμερο 14. Σουτ για τρεις από τον Κεχαγιά, είναι άστοχος, ο Αναγνωστόπουλος με το rebound, δεν μπορεί όμως να στοχίσει και ο Αναγνωστόπουλος θα ρίξει μπάλα. Ακόμα ψάχνουν οι Seattle το πρώτο της καλάθι σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Μπίνας, ωραία, αυτό είναι το παιδί, μια δύσκολη προσπάθεια, άστοχος, αμυντικό rebound από τον Πατένη, ο οποίος θα αφήσει για τον Τρικαλιώτη. Βγάζει έξω, σουτ για τρεις, καλό σουτ, είναι άστοχο. Από το γραμματικό αμυντικό rebound από τον Μαλακόζη. Και σπάει μόνο στην προσπάθεια ο αρχηγός, είναι άστοχος, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Καλιώτης αλλοιώνει την προσπάθεια του αντιπάλου. Ένας αντίον ενός με τον Καρανικόλα, δύσκολη προσπάθεια, να γνωστόπιζε το rebound. Θα πάρει το foul από το Φανουλά και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές.
Μέχρι τώρα έχουν κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Οι Seattle θα καλέσουν time out, καθώς βλέπουμε ότι δεν μπορούν να βρουν λύση στην επίθεση. Οπότε εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέψαμε και πάλι στο κλειστό της 10. Οι δύο ομάδες έχουν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Και οι δύο ομάδες με τις ίδιες πεντάδες. Για τους Retrolls μόνο έχουμε μία αλλαγή. Στο παιχνίδι έκατε στον πάγκο. Ο Αναγνωστόπουλος στην πρώτη βολή είναι άστοχος. Ο Αναγνωστόπουλος μέχρι τώρα έχει πετύχει και τους 4 πόντους της ομάδας του, κάνοντας ένα αρκετά καλό παιχνίδι μέχρι τώρα. Σε αυτά τα πρώτα δείγματα του είναι εξαιρετικά. Άστοχος τώρα και στη δεύτερη βολή. Φάουλ από τον Πατένη πάνω στον Αγκριτόπουλο. Και ο Μαλακόζης θα κατεβάσει την μπάλα για τους Σιάτλους. Αγκριτόπουλος πέφτει, περιμένει τον Νικόλα. Αποδεχτεί την μπάλα ωραία, Αστριτόπουλο. Ένα από τα βασικά γρανάδια στον Αγκριτόπουλο. Ο Μαλακόζης αστοχή και ο γραμματικός θα πάρει το ένα ακόμη αμυντικό rebound. Εδώ μια συνεισφία των παιχνών, από ό,τι φαίνεται ο παίκτης έχει δεχτεί κάποιο χτύπημα στο πρόσωπο, ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Περάσει για τους Retrolls με το νούμερο 11. Αγκριτόπουλος. Πανουλάς. Ωραία κυκλοφορία. Βίνας εκτέλει για 2. Είναι άστοχος ο Αναγνωστόπουλος. Ένα ακόμη αμυντικό rebound. Και τώρα ο Τρικαλιώτης. Ο βασικός playmaker αυτής της ομάδας. Αναγνωστόπουλος. Πολύ ωραία πάσα για τον Πατένη. Και τρομερό καλάθι. Ο Αναγνωστόπουλος. Και σε άμυνα και σε επίδεση εξαιρετική δουλειά μέχρι τώρα. Για να λαμβάνει τα ενία και για τη δημιουργία. Μαλακόζη, Μπίνα, ψάχνουν ακόμα το πρώτο καλάθι. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει να πατήσουν καλάθι σε 4,5 λεπτά, 4 και κάτι αγώνα οι Σιάτλ. Οι οποίοι προσπαθούν να ξεμπουκώσουν το ξεκίνημα. Μαλακόζης για 2, καλάθι, αυτό είναι το πρώτο καλάθι της ομάδας των Σιάτλ από την ασίστ του Καρανικόλα. Βγήκε εδώ ωραία το σύστημα αυτή τη φορά για τους Σιάτλ και ο Μαλακόζης βρέθηκε ελεύθερος και εκτέλεσε. Αναγνωστόπουλος. Ωραία προσπάθεια, είναι άστοχη, ο Τριτόπουλος αμυντικό rebound. Τώρα Μαλακόζης. Σαν ελεύθερη πάσα βρίσκει τον Αγκριτόπουλο. Πολύ ωραία προσπάθεια να μπει ο Νόλον. Είναι άστοχος. Ο ίδιος το επιθετικό rebound δεν μπορεί να ευστοχίσει. Και τελικά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Αναγνωστόπουλου. Ωραία τρίπλα του Μουσικαλιώτη. Καλή άμυνα από τον Αγκριτόπουλο, ο οποίος δεν να εκδηλώσει κάποιον τεχνικό αριθμό. Αναγνωστόπουλος. Μουσικαλιώτη για 3. Είναι άστοχος. Επιθετικό rebound, αλλά θα κάνουν λάθος εδώ η ομάδα των Retrolls, οι οποίοι κρατούν σταθερά αυτό το προβάδισμα των 4 πόντων. Το σκορ είναι 6-2 για τους τυπικά φιλοξενούμενοι. 4 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Να δούμε τώρα αν μπορούν να μειώσουν πια τους. Αγκριτόπουλος, καλάθι και φάουλ. Το καλάθι μετράει. Όμως το προσπάθεια από τον Αγκριτόπουλο. Ο Αγκριτόπουλος είναι καλός σκόρερ, με αρκετά καλά ποσοστά την περσινή χρονιά για την ομάδα του. Στον πάγκο θα κάτσει ο Φανουλάς, ο οποίος βοήθησε κυρίως στο κομμάτι του rebound. Το παιχνίδι και περνάει με το νούμερο 11, ο Ασημένιος Καρανικόλας. Άστο και Καρανικόλας, ο Καρανικόλας φτάσει το τελικά. Κερδίζει την κατοχή ο Καρανικόλας για την ομάδα του. Ασημένιος
Κουμπίνας, Μαλακός για δύο. Περιφέρει το σούτ είναι άνθρωπος, ο Καρανικόλας. Εδώ ο γραμματικός άθελά του θα χτυπήσει τον αντιπαλό του. Πρώτο, δεύτερο φάουλ για τον γραμματικό στο παιχνίδι. Καρανικόλας φαίνεται ότι είναι okay. Πολύ ωραία πάσα και πάλι για τον Μαλακόζη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεύτερη φορά που η άμυνα των Ριτσόλτς εδώ θα αδρανήσει και θα πετύχουν ένα εύκολο καλάθι η ομάδα του Σιάτλ. Ο Σίμος Μαλακόζης φτάνει τους 4 πόντους. Όμορφη πάσα τον Αγουστόπουλου. Και ο γραμματικός μετά από 2 προσπάθειες θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 8-6 για τους Ριτσόλτς. Μαλακόζης, ωραία προσπάθεια, τρομερό καλάθι από τον αρχηγό. Στις 6 ο Μαλακόζης, ο οποίος έχει πάρει πολλές προσπάθειες στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, είναι λογικό. Και τώρα παίζουν ζώνη η ομάδα του Σιάτλ. Αναγνωστόπουλος, πολύ ωραία προσπάθεια, τώρα δεν θα μπορέσει. Πάει ο γραμματικός στο rebound. Ποιος θα κερδίσει η μονομαχία και θα πάρει φάουλ και θα τελέσει 2 λεπτές φορές. Γραμματικός στην πρώτη βολή, είναι εύστοχος. Με ωραία καμπύλη θα κάνει το 9-8 για τους Ριτρόλους, οι οποίοι ξαναπαίρνουν το προβάδισμα. Η δεύτερη βολή είναι άσχημη, μια δύο, και τώρα ο Σημένιος θέλει να τρέξει την ομάδα του. Καρανικόλας, καλή άμυνα από τον Καπένι. Διάβασε εκεί την προσπάθεια του Μπάλτη. Αλλαγή για τους Σιάτλ, στον πάγκο θα κάτσει ο Καρανικόλας, το παιχνίδι θα περάσει με το νούμερο 9 ο Ταμπούδης και θα περάσει και ο Μούστος. Ο Μούστος ένας από τους καλύτερους παίκτες επίσης παίξει για την ομάδα των Σιάτλ. Και στο παιχνίδι θα περάσει ξανά και ο Φανουλάς για να κάτσει ο Μαλακόζης για να πάρει το 2-1. Από την άλλη για τους Ριτρόλους το παιχνίδι έχει περάσει με το νούμερο 11 ο Ανουσάκης. Αναγνωστόπουλος στο χαμηλό πως τρομερή άμυνα από τον Ασημένιο. Πολύ καλή άμυνα από τον Ασημένιο, ο οποίος έκλεισε πολύ σωστά με το σώμα δική τον αντίπαλό του και δεν του επέτρεψε να φτάσει στον έκτο γαλάζια. Και τώρα ο Ταμπούδης σε ρόλο playmaker για την ομάδα του. Να δούμε αν οι Σιάτλ μπορέσουν να πάρουν το βάθμα για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Μούστος είναι καλό σουτέρ και το αποδεικνύει σου τριών πόντων 11-9. Μεγάλο καλάθι. Και εδώ λάθος από τους Ριτρόλς. Ο Μούσος έκοψε και την μπάλα. Ο Μούσος, ο οποίος με το που μπήκε στο παιχνίδι, έχει βγάλει μια καλή άμυνα και έχει πετύχει ένα καλάθι ψυχολογία για την ομάδα του σου τριών πόντων. Το σκόρ είναι 11-9, 2-14 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Να θυμίσουμε ότι οι Ριτρόλς έχουν 4 ομαδικά φάουλ και από το επόμενο θα εκτελούν οι Σιάτλ βολές, ενώ από την άλλη οι Σιάτλ έχουν μόλις 2 φάουλ. Ταμπούδης. Πίνας, Πανουλάς. Ασημένιος ψάχνει τον Μούστο το χαμηλό φως. Ωραία, Ταμπούδης. Ασημένιος για δύο, αμέσως το σούτ είναι άστοχο. Αναγνωστόπουλος. Και ένα ακόμη rebound. Αναγνωστόπουλος νομίζω με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του ομάδας των Ριτρόλς μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Μαζί με τον γραμματικό. Θα πάρει το τρίποντο ο Αναγνωστόπουλος. Είναι άστοχος. Καλάθι για τους Ριτρόλς. 11-11, ντέρμπι το παιχνίδι όπως το περιμέναμε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Μένιος. Επιθετικό φάουλ δίνουν οι διαιτητές.
τη σημαίνει πάνω στον Παρθένη. Περνάει και ο Ιωαννίδης, ο Μιχάλης για τους Σιάτλ. Ο Ιωαννίδης και στο περσινό ρόστερ της ομάδας του Σιάτλ. Γενικότερα έχουμε κάνει λίγες αλλαγές σε σχέση με πέρσι η ομάδα του Σιάτλ. Κρατάνε έναν καλό κορμό το τελευταίο καιρό που συμμετέχει στην διοργάνωση. Αναγνωστόπουλος. Πολύ ωραία τώρα η προσπάθεια. Μέχρι το λέγας. Άστοχο, αλλά δεν έχει κυρία για δύο ελεύθερη βολές. Το φάουλ από τον Μούστο. Άστοχη η πρώτη βολή. Μία στις δύο ελεύθερη βολές των Μητρών, στο οποίο προηγούνταξε σε μένα ένα πόντο. Θα ολοκληρωθεί από το μεγάλο τεχνικό. Μπήκαμε σε τελευταίο λεπτό. Ιωαννίδη. Είναι για τον Μπούσο καλή άμυνα από τον Αντισάκη. Κλέψιμο τώρα τους μπάλους για τους τρόλους. Έτσι γρήγορα τον ενδιασμό. Καλάκι, τρομερό καλάκι. Πάλι καλή, πάλι καλή και για τους τρόλους. 14-11 στο C3. Ιωαννίδη. Καμπούδης. Πανιλάς. Ωραία. Και τώρα ο Κεχαγιάς, ο οποίος και αυτός έχει μπει ξανά στον αγωνιστικό χώρο, Αναγνωστόπουλος. Επομένως 10 δευτερόλεπτα. Παπαδόπουλος για 3. Άστοχος, επιθετικό rebound του Μούστου. Τρέχει, δεν προλαβαίνει όμως να κυλήσει επειδή θα φύγει το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 14-11 για τους Detroit. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε και πάλι, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Αρκετά νέα πρόσωπα για την ομάδα των Retrolls. Το παιχνίδι έχει περάσει και ο Τσέλιος και με το νούμερο 15 ο Καΐσι και με το νούμερο 17 παρά ο Βαλοδήμος. Καλά για τους Ιάτλοι, 13-14 και τώρα ο Τσέλιος. Νεαρός γκάρ, βγάζει έξω. Παπαδόπουλος με αντίπαλο τον Ασημένιο. Ωραία προσπάθεια του Παπαδόπουλου, είναι άστοχος. Και ο Μαλακώτης θα μαζέψει άλλο ένα μικρό rebound για τον Μαλακώτη. Μαλακώτης ο οποίος εξαιρετικός στο πρώτο δεκάλεπτο. Πέτυχε 6 πόντους και βοήθησε τα μέγκη στην ομάδα του. Μούστος αστοχή, αμυντικό rebound από τον Παλοδήμο. Ο οποίος μπήκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Παπαδόπουλος. Κεχαγιάς, περιμένει τον Κεχαγιώτη. Κεχαγιώτης. Παπαδόπουλος. Τσέλιος, ωραία προσπάθεια. Είναι άστοχος ο Ταμπούδης. Θα μαζέψει και αυτό το rebound. Ταμπούδης, άλλος είναι το παιχνιδιότερ. Λάφας εδώ τον Ταμπούδη, κλέβει ο Τσέλιος. Μέχρι το λέει καλά του. Για τους Retrolls, τρομερή άμυνα από τον Τσέλιο. Τους έκλειψε την μπάλα 16-13. Πολύ ενέργεια γενικά από τον Τζέλιο, ο οποίος έχει μπει στο παιχνίδι και έχει αλλάξει τα δεδομένα για την ομάδα του. Ταμπούδης. Μαλακώτης. Για 3. Είναι καλό το σούτ, είναι άστοχο. Τρικαλιώτης. Μαζεύει το rebound ο αρχηγός των Τρικόλ. Τέλειος. Αντίπαλο τον Ιωαννίδη. Είναι καλός αμυντικός. Παπαδόπουλος. Θα υποκύψει σε βήματα. Σωστή απόφαση των Βιελικών, καλή άμυνα για τους Ιάτρες. Μούστος, φάουλ από τον Παλοδήμο. Καλό φάουλ από τον Παλοδήμο, καθώς ο Μούστος τον είχε περάσει και θα έφτανε σε εύκολο lay-up. Σωστό φάουλ για την ομάδα του Τρόλς. Μαλακώζης, για τον Μακάρνε, Νταμπούδη, Ασημένιος, πολύ όμορφη πάση για τον Ιωαννίδη. Η άμυνα από τον Παλοδήμο, ο οποίος θα σταματήσει ψηλά τον αντίπαλό του. Εδώ ένα φάουλο από τον Μαλακώτη.
καμπεχή για τους Ριτρός. Ο Τζέγιος αφήνει για τον Τρικαλιώτη. Τρικαλιώτης περιμένει τον Κεχαγιά να την πάρει τον Μούστο. Χαμηλά για τον Παπαδόπουλο. Ωραία προσπάθεια. Ωραία, αλλάξει την μπάλα εδώ. Κεχαγιάς και Παπαδόπουλος. Θα βοηθήσει όμως ο Κεχαγιάς. Πάρα λίγο να φτιάξει την μπάλα ο Τρικαλιώτης. Και τώρα Μαλακόζης. Μούστος για Χρήστο. Έχει αυτό το σουτ. Δεν μπορεί εδώ να φτιάξει. Με εξαιρετικό ριμπάουντ από την Ταμπούδη. Μούστος. Δύσκολη προσπάθεια. Παπαδόπουλος. Rebound. Και τώρα ο Τσέλιος, δύσκολη προσπάθεια, δεν μπορεί να συγκεκριθεί και τώρα ούτε με την τρίτη. Και ο Μούστος θα καταφέρει μαζεύει αυτό το rebound. Συνδυασμός τώρα για τους άλλους, για να δούμε. Ωραία προσπάθεια του Μούστου, Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος στο αμυντικό rebound. Τρικαλιώτης, νέος ευνηδιασμός αυτή τη φορά για τους Ριτρόλς. Ωραία πάσα, πολύ ωραία. Βαλοδήμος σε ένα τρομερό και ο Τσέλιος σηκώνεται και την νικάει όλη στον αέρα και θα φτάσει, θα κάνει το αυτό το tap και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 13-18, 6 και 20 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Οι Ριτρόλς οι οποίοι έχουν ανεβάσει στροφές γενικά στο παιχνίδι και έχουν καταφέρει να χτίσουν μια μικρή διαφορά 5 πόντων. Ταμπούδη ψάχνει χαμηλά κάποιο συμπαίκτη του στο post. Μαλακώζης αφήνει και τον Μούστο, πολύ όμορφη δημιουργία, πολύ καλή κυκλοφορία. Αλλά ο Σιμένης θα κάνει έργο και ο Τσέλιος θα μαζέψει την μπάλα. Βλέπουμε ένα ωραίο παιχνίδι, κάνουμε πολύ δυνατές μονομαχίες. Ωραίο μπάσκετ, κυκλοφορούν ωραία την μπάλα και οι δύο ομάδες. Τσέλιος, ωραίο το φλότερ, είναι άστοχο. Και το φάουλ από τον Βαλοδήμο, όπως δημιουργήθηκε. Βαλοδήμος ο οποίος κατάζει και στον πάντο time out από τη Σιάτλ. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια του αγώνα. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο κλειστό της 10. Για την ομάδα του Σιάτλ έχει επιστρέψει στο παιχνίδι ο Ακριτόπουλος και από την άλλη για τους Ριτρόλς έχει επιστρέψει στο παιχνίδι ο Γραμματικός, ο Παθένης και ο Αναγνωστόπουλος. Έχετε και ότι είναι τα βασικά γραμμάτια που θέλει να μάθει ο Μητρός. Ακριτόπουλος στο πίσω πλότερ, ο ίδιος από τον Γκορμπάν. Ασημένιος, αυτός το ψάχνει πολύ το σουτ, τριών πόντων. Εδώ καλή άμυνα από Παθένη και από Αναγνωστόπουλο. Τρικαλιώτης. Ωραία, πάνω στρίκε και λίγα τρί. Μεγάλο σούτ από τον Τρικαλιώτη, τον αρχηγό των Ριτρόλς. 13-21, για πρώτη φορά στο σύν 8 η ομάδα είναι τυπικά φιλοξενούμενη. Ακριτόπουλος. Ασημένιος για 2, δύσκολο σούτ, Νταμπούδης επιθετικό, αστοχή. Καλή άμυνα από τον Τρικαλιώτη, ο οποίος και στις 2 μεριές του πιστεύει έκανε καλή δουλειά. Και ο Φάτης, Αναγνωστόπουλος, πάρα λίγο να χάσει την μπάλα. Βγάζει για τον Τρικαλιώτη, πριν το έβαλε, το εμπιστεύεται το σούτ, είναι άστοχος. Δεν μπορεί να ψηθείς εδώ και με την κόρη πάνω του Ακριτόπουλου. Μαλακόζης, ωραία πάσα. Ταμπούδης δεν την κατάλαβε, ασυνεννοησία και λάθος για τους Ιάτλους. Και τώρα ο Τσέλιος σε ρόλο οργανωτή. Είναι από το γραμματικό, το ψάχνει χαμηλά, αλλά εδώ άλλο ένα λάθος, την φορά από τους Ριτρόλς. Και ο Ταμπούτης αφήνει για τον Ακριτόπουλο. Μούστος, ωραία πάσα. Αντίθετο κόψιμο, αντίθετα όμως το ψάχνει στην αντίθετη κατεύθυνση. Μαλακόζης, και έτσι υπάρχει σε ένα ακόμα λάθος. Ο Αντουσάκης θα περάσει στο παιχνίδι για να κάνει στον πάο στον πάγκο ο Τρικαλιώτης. Έβαλε ένα έξω σύντρο τρίποντο, έβγαλε δύο καλές άμυνες και γενικότερα με έναν καλό αρχικό παλάκιο μύθο. Κάρα Νικόλας μέχρι το λεγιά, πολύ ωραία προσπάθεια. Ασίστα από τον Ακριτόπουλο, καλά και τον Κάρα Νικόλα. 15-21 μειώνουν
Τέλος. Θα δίνει για τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Και ο Μαλακόζης τώρα στην άλλη μεριά του γηπέδου για τη σκιά του. Μαλακόζης, ωραία, πολύ όμορφη δημιουργία. Ασημένιος, καλή άμυνα από τον Αναγνωστόπουλο. Και γραμματικό, εξαιρετική άμυνα από τους δύο σέντερ των Ριτρόλς. Άλλη μια καλή άμυνα. Εντοπίνα από τον Αναγνωστόπουλο. Αντίπαλο να σημαίνει στο χαμηλό πως δεν μπορεί να τον κερδίσει. Παραδάκι από τα αντεχατήρια και τώρα ο Μούστας είναι στο χαμηλό. Μαλακόζης, πολύ ωραία. Και έχουμε time out για τους Λιτρόλς. Εκεί βλέπουν ότι αρχίζουν σιγά σιγά και μειώνουν τη διαφορά. Μικρή διακοπή και τους βλέπουμε. Όλα είναι έτοιμα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Μπίνας έχει περάσει με το νούμερο 8 για τη σειρά του και ο Φανουλάς. Ξανά στο παιχνίδι. Να πει άλλη για τους Ριτρόλς, ο Ανουσάκης, ο Τέλειος, ο Γραμματικός, ο Αναγνωστόπουλος και ο Παρθένης. Τέλειος. Καλυπάσα, ο Φανουλάς έχει από την μπάλα και τώρα ο Ασημένιος έχει την ομάδα του. Μπίνας, Καρανικόλας, έμεσα από τους πιο έμπειρους παίκτες της ομάδας του. Φανουλάς, ωραία, όπως είδε, Ακριτόπουλο. Θα πάρει το φάουλ από τον Ανουσάκη. Εδώ είναι ο Καρανικόλας. Ο Ασημένιος για δύο, καλό είναι το σούτ, είναι άστοχο. Μπάλα καταλήγει στα σίγουρα της χέρια του Τσέγη. Ωραία προσπάθεια του Τσέγη και μέχρι το λέει να βρήκε διάδρομο ο Τσέγιος. Δημιούργησε για τον εαυτό του και έφτασε εύκολα. Μέχρι το λέει αυτό, συν 6, Ριτρόλς 17-23 το σκορ. Το συν 6 η ομάδα είναι Ριτρόλς. Ασημένιος, καλή άμυνα από τον Αναγνωστόπουλο, εξαιρετική άμυνα. Εξαιρετική άμυνα από τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος έχει περιορίσει πάρα πολύ τον Ασημένιο, που ακόμα προσπαθεί να βρει τρόπους για να πετύχει κάποιο καλάθι. Τέλειος. Ο περιμένει το σκρίνι του γραμματικού, καλή άμυνα από τον Ασημένιο. Ωραία πάσα, Μισάκης. Καλή άμυνα από τον Ασημένιο. Δεν προλαβαίνει να εκδηλώσει επίθεση. Αυτή τη φορά καλή άμυνα έπαιξαν η Σιάτλη. Την άλλη μεριά του γηπέδου. Και έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Του πρώτου ημιχρόνου. Καρανικόλα. Με αντίπαλο τον Τζέλιο. Δεν βιάζεται να εκδηλώσει επίθεση. Ασημένιο. Του τριών πόδων από τον Ασημένιο. Δεν μπορεί να φωτίσει, τέλειωσε ένα ακόμη αμυντικό φάουλ. Τέλειωσε ότι παράγοντα το αγώνα μέχρι τώρα για την ομάδα του, συμφέροντας πάρα πολύ, ειδικότερα στο θετικό κομμάτι. Και εκεί πάντα τον Ακριτόπουλο. Ωραίες αμυντικές από τον Τσέλιο. Δύσκολη προσπάθεια, θα υποτύψει βήματα, κάτι για τον Μητρόλ. Και απομένουν μόλις 6,7 δευτερόλεπτα. Γιατί έχουμε λίγο χρόνο για να κοιτάξουμε την εκδοχή. Πίνας. Καρανικόλας που σπίτε. Σουτάρι. Αυτό θα είναι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 17-23 το σκορ. Η ομάδα των Ριτρόλς έχει ένα σταθερό προβάδισμα 6 πόντους από το πρώτο ημίχρονο. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια του αγώνα. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Οι πεντάδες των δύο ομάδων για τους Ριτρόλς είναι ο Τσέλιος, ο Τρικαλιώτης, ο Ανουσάκης, ο Κεχαλιάς και ο Γραμματικός. Ενώ από την άλλη ο Νταμπούλης, ο Χαρτοκόπουλος, ο Μαλακόζης, ο Μούστος και ο Ασημένιος για τους Σιάτλους. Και ο Μπίνας, το συγγνώμη. Τέλειος, πρώτη επίθεση για τους Ριτρόλς. Γραμματικός για τρεις, είναι άστοχος. Τέλειος.
ένα rebound. Θα κάνει, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα, αλλά γύρω από εκεί. Και τώρα η Σιάτλ, η οποία προσπάθησε να φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο. Και εδώ ο Μπίνας θα κάνει το λάθος. Και δεν αντιλήφθηκε σε ποια διαστάση του γήπεδου ήταν. Και έτσι δημιουργήθηκε το λάθος μπρος πίσω, αλλαγή κατοχής. Η μπάλα για τους Detroit. Με τον Ανισάκη να είναι στην επαναφορά. Τέλειος. Τρικαλιώτης. Και Χαγιάς. Δραματικός. Θα το πάρει το σύντριο πόντων. Είναι άστοχο. Μαλακώδης. Ένα ακόμα μικρό rebound. Τριτόπουλος. Καμπούτης. Αφήνει για το πρόλαβε εξαιρετικά. Αφήνει για τον Πίνα. Τριτόπουλος. Αγριόπλος Ζαμπούδης. Μπίνας. Μούστος. Χαμηλά καλά του. Ασίστα από τον Μπίνα. Ωραία δημιουργία και καλά από τον Μούστο. Ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους. Τους 7 πόντους συγγνώμη στο σημερινό παιχνίδι. 19-23. Τριγαλιώτης. Γραμματικός. Ωραία προσπάθεια και καλά του. Ωραία δημιουργία του Τριγαλιώτη και καλά από τον γραμματικό. Τώρα ο Τριτόπουλος. Ωραία προσπάθεια, καλάθι και φάουλ από τον Μίσκο. Άλλο ένα καλάθι ψυχολογίας για την ομάδα των Σιάτλ, οι οποίοι μειώνουν τη διαφορά και έχουν την ευκαιρία να πετύχουν άμεσο τρίποντο άμα εξουσίσει ο Μούσος στην ελεύθερη βολή. Αλλαγές τώρα για την ομάδα των Τριτρόλ. Στο παιχνίδι περνάει με το νούμερο 2 ο Αναγνωστόπουλος και με το νούμερο 15 ο Παπαδόπουλος. Στον πάγκο έκαταν ο Ανουσάκης. Στους 3 πόντες βρεθεί από τον Μούστο, ποιος πετυχαίνει το δεύτερο δικό του σημερινή αναμέτρηση. 25-27, 6-47 πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Τέλειος. Παπαδόπουλος. Κατοχή παραμένει για τους Τριτρόλς από την παρέμβαση του Μαλακώδη. Παπαδόπουλος, βγάζει έξω. Τρικαλιώτη. Αναγνωστόπουλος, χαμηλά. Ωραία προσπάθεια, είναι άφησε πραγματικός το rebound και θα βάλει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Πήρε καλύτερη θέση από τον Μούστο σε χαμηλό κόστ, τον κέρδισε στην ονομαχία και έβαλε δύο εύκολες πόντους για την ομάδα του. 25-29. Τώρα παίζει και καλή άμυνα, γραμματικός ο Τέλειος ολοκληρώνει το κλέψιμο και φάουλ από τον Νταμπούδη.
Ιταλίος, βγάζει έξω έναν Αναστόπουλο. Ιταλίος, θα μιλάει για τον Παπαδόπουλο, με αντίπαλο τον Μούσο. Ωραία, θα σπάει το τέλειο, χέρι μέχρι το λέει, τρομερό καλάθι. Πολύ όμορφη δημιουργία από τον Παπαδόπουλο. Και τώρα μαλακώζει με αντίπαλο τον Αναστόπουλο μπροστά του. Μούσος, στους τριών πόντων, είναι άστοχο. Δεν δικαιώνεται αυτή τη φορά ο Μούσος για την επιλογή του. Δύο Τρικαλιώτης τρέχει την ομάδα του. 25-31. Τρικαλιώτης για τρίο. Άστοχος, Μαλακόβης. Ένα ακόμη rebound. Και τώρα ο Ταμπούδης. Βγάζει έξω, Μαλακόβης. Βίνας μέχρι τα λεία. Ωραία προσπάθεια από τη Σιάπη. Οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τον κοινό χώρο και το ανοιχτό γήπεδο. Και δόθηκαν δύο εκόλοι πόντους. Το επιδιώκουν γενικά αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ουσιάζουν να τρέξουν με τον ανοιχτό γήπεδο. Τζέλιος. Πολύ ωραία προσπάθεια ο Τζέλιος. Σφυρό φάουλ από τον Μούδη. Έχουμε αλλαγή. Ο Πατένης θα περάσει το παιχνίδι. Στον πάγκο θα κάτσει ο Τρικαλιώτης. Δεν υπάρχει τίποτα από το δεύτερο. Μεταφορά της μπάλας, αλλαγή κατοχής, ξανά νέο λάθος από τον Γυρισό. Οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν αυτή τη μικρή διαφορά των 4-6 πόντων σε όλο το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 27-31. Ακριτόπουλος. Έξω για τον Μαλακόβη, ωραία τέταρτη μπάλα, εξαιρετική δημιουργία. Δεν μπορεί όμως ο Μούστος να ολοκληρώσει αυτή την πολύ όμορφη συγγραφή ανάμεσα στους τρεις παίχτες. Ωραία δημιουργία, παρόλα αυτά η κατοχή παραμένει για τους Ιάδη. Μούστος, πάει να βρει τον Μαλακόβη σε ένα νέο πώς. Κάνε λάθος, το πατέρι. Αναγνωστόπουλος. Αφήνει για τον Στέλιο. Αναγνωστόπουλο στην αντίπαλο του. Δεν μετράει επιθετικό φάουλο από τον Αναγνωστόπουλο. Εδώ πρόλαβε ο Σημαίνης να πάρει καλή θέση στο post και κέρδισε το επιθετικό φάουλο από τον αντίπαλο του. Ακριτόπουλος. Μούστος. Καλή άμυνα από τον Τσέλιο, Μαλακόβης. Και έχουμε βήματα. Ο γραμματικός του επαναφέρει την μπάλα. Εκτός αγωνιστικού χώρου, στο παιχνίδι περνάει ο Βαλοβήμος. Και τον πάτο θα κάτσει ο Αναγνωστόπουλος. Αφήνει για τον Πατένη, ο οποίος φτάσει χαμηλά τον Παπαδόπουλο. Αυτό είναι αντίπαλο το Μούστο. Μιλάς με τα επιλέξη καλή άμυνα που φτιάζει εδώ. Παπαδόπουλος είναι άστοχος. Δεν μπορεί ο Βαλοδήμος, προσπάθησε να συγκρατήσει μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν θα τα καταφέρει, αλλαγή θα δεχτεί ξανά. Και ο Μαλακόζης. Μούστος, με αντίπαλο. Ακριτόπουλος, ωραία προσπαθείται πάνω στον Τσέλιο. Δεν μπορεί όμως να προσπαθήσει. Ο Ακριτόπουλος έλεγε κανείς σε κάμερα στο σημερινό παιχνίδι. Δεν έχει καταφέρει να... Δεν το έχει γύρω κάτι σαν το παιχνίδι σήμερα. Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα. Πιστέψτε με, τον έχουμε παρακολουθήσει από πέρσι. Στους γιατρείς τώρα από το γραμματικό είναι άνθρωπο. Δίνα στο λοιπόν. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Ακριτόπουλος είναι ένας παίκτης που είναι βαρόμετρο για την ομάδα του. Είναι πολύ καλός παίκτης.
ο δραματικός στον πάγκο στο παιχνίδι είναι ο Τρικαλιώτης. Έχουμε time out για τους Seattle. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για τη συνέχεια του αγώνα. Απομένουν 2 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για τη λήξη και του τρίτου δεκαλέπτου. Οι μικρός αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να έχουν αυτή τη μικρή διαφορά των 4 πόντων και καλούνται να κρατήσουν αυτή τη διαφορά υπέρ τους. Το σκορ είναι 27-31. Και τώρα ο Τρικαλιώτης με αντίπαλο τον Αχρητόπουλο. Τέλος, Αναγνωστόπουλος, ωραία προσπάθεια. Βλέπει την μπάλα ο Αχρητόπουλος και ο Καρανικόλας, ο οποίος έχει περάσει το παιχνίδι, ψάχνει τον Φανουλά. Ωραία, αφήνει τον Καρανικόλα με αντίπαλο τον Βαλό. Ο Βαλογίνος, που θα υποκύψει σε ένα ακόμη φάουλ. Τρίτο φάουλ για τον Βαλογίνο. Και ο Καρανικόλας θα πάει στη γραμμή της ανατροπίας για 2 ελεύθερες βολές. Αφήνει για τον Καρανικόλα, καλή άμυνα του Τρικαλιώτης. Αχρητόπουλος, ψάχνει χαμηλά τον Φανουλά. Καρανικόλα, πολύ όμορφη προσπάθεια. Εδώ φάνηκε η ποιότητα και η εμπειρία του Γκιάρ, τον Σιάτου. 31-31, δέρπι το παιχνίδι. Έχουμε ισοπαλία μετά από πολλή ώρα. Ένα τίποτα τον Ασημένιο, φαουλ χαμηλά από τον Ασημένιο. Σωστό φαουλ από τους συστήτες. Είναι η υπόλοιψη των διαιτητών. Αναγνωστόπουλος, Τρικαλιώτης, Παπαδόπουλος, Μαντίπαλος, Νασημένιος ξανά, Χαμηλοπός, άστοχος στο πλότερ και ο Καρανικόλας θα μας δέξει. Ένα ακόμη rebound. Καρανικόλας. Αφήνει για την Ταμπούδη. Χρυσόπουλος. Στάρι για δύο. Είναι άστοχος. Τρικαλιώτης. Σε ένα ακόμη αμυντικό rebound. Αφήνει τώρα την μπάλα στον Παπαδόπουλο. 31-31 παραμένει σκορ. Αναγνωστόπουλος. Τρικαλιώτης. Περιμένει το σύντομα να μας πω και του Βαλοφίμου. Ωραία προσπάθεια του Τρικαλιώτης. Αναγνωστόπουλος. Δεύτερο φάουλ του Αναγνωστόπουλου. Ναι, επιθετικό φάουλ. Κάνει μια πολύ καλή άμυνα από την ομάδα του Σιάτλ. Γιατί κλείνει πάρα πολύ καλά τη ρακέτα του και δεν έχει επιτρέψει τον δεύτερο μέρο του Μητρόλου να φτάσουν σε εύκολα γυμνά. Καμπούδης. Στην επαναφορά, Χρυτόπουλος. Επομένουμε 16 δευτερόλεπτα. Καρανικόλας για 3. Καλό είναι το σούτ, είναι άνθρωπος, Βαλοδήμος. Το πατένεις. Θα φέρει να πάρει για το σώμα των παιχτών. Τρία, Φανουλά. Βήματα από το Φανουλά. Και αυτή θα είναι η λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Το σκορ είναι ισόπαλο 31-31. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής αναμέτρησης. Ναβούδης, Αχρητόπουλος, αφήνει στο Φανουλά. Για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής της σημερινής αναμέτρησης.
Μάνιλας. Ας το πείσω το Ιάτο, δεν ήταν τελείο μαζί με το σπάθειά του. Το ριμπάνω το προγραμματικό. Τέλειο. Ανισάκης επίσης έχει περάσει το παιχνίδι. Πατέλη, δραματικός, είναι καλός, υπέρ, είναι άνθρωπος. Εδώ δεν μπορεί να το περιμένει. Είναι και μπορείς να λάβεις να παίξεις με το πρώτο του παιχνίδι από το μακρινό σου. Και άλλοι θα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα του αγώνα. Βεσκόντουσαν σε όλο το παιχνίδι. Πίσω στο σκορ, το λάθος του Παπαδόπουλου. Δύσκολη προσπάθεια, άσχαρτη. Ο Ανουσάκης στο rebound. Τέλειος. Λάθος από το τέλειο. Τρία δευτερόλεπτα από την ελληνική. Σωστή απόφαση. Τώρα ο Νταμπούδης. Γεια σας. Πανουλάς. Μαρία άμυνα του σταματικού. Τρέχει τώρα στο μισό γήπεδο. Μέχρι το lay-up. Κερδίζει το πόλο από τον Κερανικόλα. Και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Γραμματικό 32-31 2-2 για τον γραμματικό 33-31 στο σκορ. Ξανά στο σύν 2 μικρός. Πολύ ωραία δημιουργία του Καρανικόλα. Φανουλάς. Δεν μπορεί να πετύχει και το μάξιμο. Θα πάρει όμως 2 ελεύθερες βολές. Εδώ πίσω στον ύπνο δυνάμει να δημιουργηθεί η Σιάτλ. Και ο Φανουλάς θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Στην πρώτη είναι εύστοχος. Ο Φανουλάς επίσης και αυτός στο περσινό ρόστερ της ομάδας των Σιάτλ. Παίχτης ο οποίος είναι παίχτης κορμού. Βασικός από τους βασικούς παίχτες. Ξεκινάνε στο παιχνίδι. Αστοχή εδώ στη δεύτερη. Μία στις δύο τώρα ο Φανουλά. Και η κατοχή για τους Detroit, οι οποίοι έχουν το προβάδισμα με ένα πόντο. Τέλειος, γραμματικός, ωραία γύρισε, καλά και το γραμματικό, ωραία δημιουργία από τον Τσέλιο. Το γραμματικός ο οποίος έχει πάρει από το χέρι την ομάδα, σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο στο κομμάτι του σκοραρίσματος. Τέταρτος δικός του πόντος σε αυτό το δεκάλεπτο. Καλό φάουλ από τον Ανουσάκη, όπως δεν άφησε το γραμματικό να πάει στο drive. Και λίγο το Ερυθρό και ετοιμάζουν αλλαγή στο παιχνίδι, θα περάσει ο Αναγνωστόπουλος. Πολύ ωραία προσκύση από τον Ασημένιο. Και καλά τι assist από τον Φανουλά. Πολύ όμορφη συνεργασία από τους παίκτες της Ιάτλ, οι οποίοι παίζουν ορθολογικό μπάσκετ κατά διαστήματα. Ενώ από την άλλη ο Ερυθρός περισσότερο χτυπάνε στο ανοιχτό γήπεδο. Τέλειος. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Επιθετικό φάουλ όμως πάνω στον Καρανικόλα. Οπότε θα έχουμε χτυπήσει και οι δύο παίχτες. Ελπίζουμε να μην έχουμε κάτι σοβαρό. Ο Ανουσάκης θα κάνει στον πάγκο και στο παιχνίδι θα περάσει με το νούμερο 2 ο Αναγνωστόπουλος. Πανουλάς, Ατριτόπουλος, ωραία συνεργασία πάλι από τους Σιάτλ. Είναι άνθρωπος όμως ο Μαρακόζης και ο γραμματικός θα πάρει το αμυντικό ριμπάουντ. Τέλειος. Για τρεις ο Τρικαλιώτης, είναι καλό το σουτ, είναι άνθρωπος. Το αμυντικό ριμπάουντ ο Ασημένιος. Ταμπούδης αφήνει στον Ατριτόπουλο. Θα χάσει την
μπάλα μέσα από τα χέρια του. Αλλαγή κατά και ξανά. 34-35, 6 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πριν αποτελέσει τη κανονική διάρκεια του αγώνα. Με το ενδεχόμενο πάντα να δούμε και παράταση στο σημερινό παιχνίδι, καθώς οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά στο σκορ. Ο Ανισάκης θα κάτσει έξω. Και στο παιχνίδι κράσει και χαλιάζει με το νούμερο 0. Η πεντάδα αυτή είναι για τους Detroits, είναι Παθένη, Κεφαλιάς, Ρικαλιός και Σαναγνωστόπουλος και Δραματικός, ενώ από την άλλη για τους Ιάτους είναι Δαμπούδης, Μαλακός, Αρκετόπουλος, Παντουλάς και Ασημένιος. Αναγνωστόπουλος για τρεις μετά την πάση του Δραματικού, είναι άστοχος, νέο rebound από τον Ασημένιο. Παντουλάς, να του πάω τον Αναγνωστόπουλο, πάρα λίγο να του πλέξει την μπάλα. Ασημένιος το παίρνει το σούτ για τρεις. Αστοχή. Και ο Τεκαλιώτης θα πάρει αυτό το αμυντικό rebound. Δραματικός. Εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα. Παθαίνει για τρεις. Καλό το σούτ, άστοχο. Φανουλάς και ένα ακόμη rebound. Πολύ καλή δουλειά του Φανουλάς στο κομμάτι του rebound. Για ένα παιχνίδι. Μαλακόζης, Ακριτόπουλος. Παλαιού, πολύ ωραία προσπάθεια. Έτσι 35 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Η Σιάδη παίρνει προβάδισμα, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Όλοι να είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι με τον Τσέλιο. Να έχει μπροστά τον Ακριτόπουλο σε αυτή την πρώτη επίθεση μετά το time out για τους Ριτζόλους. Χαγιάς, ωραία για τον Παπαδόπουλο που έχει πέρασει και αυτό το παιχνίδι. Αντίπαλο να σημαίνει με πιο δυνατό στο χαμηλό post. Δεν μπορεί να το κερδίσει, καλή άμυνα, Κρυκόπουλος διατηρεί την κατοχή του Ανταμπούδης. Ψάχνουν τώρα να χτυπήσουν τον διασμό και να πάρουν για πρώτη φορά μεγαλύτερο προβάδισμα της Ιάτου. Ακριτόπουλος για τρεις, μεγάλο τρίποντο. Πολύ μεγάλο τρίποντο από τον Ακριτόπουλο. Σας είχαμε προηγράφει για αυτό τον παίκτη, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σουτέρ. Έχει αποδείξει και την περσινή χρονιά, καθώς είχε καταλυτικό ρόλο στην πορεία της ομάδας του. Τέλειος. Ωραία, βρίσκει το γραμματικό χαμηλά, τρομερό καλάθι. Όμορφο καλάθι για τους Detroits. 39-37 και τώρα Φανουλά. Για να δούμε αν μπορούν να διατηρήσουν αυτή την μικρή διαφορά υπέρ τους και τυπικά εκεί παιδούς. Μαλακόζης, ωραία προσπάθεια, λοιπόν από τον Ασημένιο. Άστοχος και ο Αναγνωστόπουλος, όπως μετά από εξαιρετική άμυνα θα κρατήσει την μπάλα και φάουλο από τον Ασημένιο. Την προσπάθεια του να κρέψει την μπάλα από τον αντίπαλο του. Τέταρτο φάουλο για τον Ασημένιο στο σημερινό παιχνίδι. Αυτό είναι πρόβλημα για τη σειρά του, καθώς είναι ο μόνος ο οποίος έχει παραπάνω από ένα φάουλο. Τέλειο για τον Αναγνωστόπουλο. Βρετάζει τον Ακριτόπουλο. Βήματα από τον Τέλειο. Σωστό στήριγμα από τους διαιτητές. Στην άλλα γη κατοχής άλλη μια πολύ καλή άμυνα Ρωσιάδη, η οποία πραγματοποιούν μια πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ακριτόπουλος κοιτάει το ρολόι, εκτελεί για τρεις και εδώ αυτή τώρα δεν θα εξοχίσει και ο Παπαδόπουλος θα πάρει το μακρινό αμυντικό ριμπάουντ. Δραματικός με το Μαλακόζη. Πολύ ωραία που πήρε και εκτελεί. Δεν μπορεί να εξοχίσει και ας μείνει αμυντικό ριμπάουντ. Καμπούδης, χαμηλά το Μαλακόζη. Για δύο αυτός, πολύ μεγάλο καλάθι από τον Αθηγό. Το ΣΥΝ 4, 41, 37 για τους Σιάτλ. 3 και 20 πριν από το τέλος του αγώνα. Αναμένεται να δούμε ένα συγκλονιστικό φινάλε στο παιχνίδι. Τέλειος. Ωραία φαίνει και τον Αναγνωστόπουλο. Πολύ ωραία προσπάθεια τον Αναγνωστόπουλο. Με πιο δυνατό από τον Μαλακόζη θα το κερδίσει και θα πάρει το φάουλ.
time out αυτή τη φορά από τις Retrolls, 41-37, 3 και 4 πριν από τη λήξη του αγώνα. Κάνουμε μια μικρή διαδοχή και θα επιστρέψουμε. Εδώ είμαστε και πάλι στο κλειστό της 10. Οι δύο ομάδες έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αναγνωστόπουλος είναι έτοιμος να τελέσει 2 λεπτά. Το φάουλ το κέρδισε από τον Μαλακόζη. Είμαστε όπλος στην πρώτη βολή. Θα την πάλι. Και κρατάει την ομάδα του στο δράσος κόλ, στο σκορ, στο μείον 3. Οι Retrolls, αυτή τη στιγμή. 2-2. 41-39, για να δούμε. Ποιος θα κερδίσει αυτό το πραγματικά πίσω το τέλος που παρακολουθούν. Αντιρτόπουλος. Μαλακόζης. Αυτιμένιος, Γραφούδης, Μαλακόζης το σουτ, δεν του κάνει μπάλα το χατήριο, δεν του κάνει μπάλα. Και για να δούμε τώρα αν μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα του αγώνα οι Retrolls με τον Τσέλιο. Καλιώτης, Παπαδόπουλος, πολύ όμορφη πάσα, καλάθι και φάουλ από τον Τσέλιο, αυτό είναι πολύ μεγάλο καλάθι. Από τον Τσέλιο που γίνεται παράγοντας του αγώνα. Δεν σημαίνει ότι ακόμη λάβουν βήματα έχουν δώσει οι διαιτητές. Και τέτοιο που είναι δώσει βήματα στην αρχή της προσπάθειας του Τσέλιου. Οπότε το σκορ παραμένει 41-39 και κατοχή Ρεψιάδη. Πανουλάς. Αστερικόπουλο. Όμορφη προσπάθεια. Εκτελεί. Καλά. Αυτόν Αστερικόπουλο. Στο τέταρτο δεκάλεπτο έχει βοηθήσει αρκετά την ομάδα του. Σε επιθετικό κομμάτι με 5 δικούς του πόντους. Έχει σημαντικούς του πόντους. Τέλειος. Ωραία προσπάθεια. Είναι άστοχος. Αστερικόπουλος. Φάουλ από τον Ταμπούδη. Και σαν τελάτη θα χτυπήσουν τον αντίπαλό του στη διεκδίκηση του Ρουμπάου. Φαίνεται ότι έχει χτυπήσει αρκετά σοβαρά, καθώς δεν μπορεί να το πατήσει. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι σοβαρό ο παίκτης των Retrolls. Ευχαριστούμε περαστικά τον παίκτη των Retrolls και θα ζητήσουμε να μην έχει κάτι σοβαρό το οποίο θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης. Είναι μια γρήγορη απόβαση, αλλά έκανε πολλά.
19-9 στη Seattle. Έχουμε μια σταθερή διαφορά 4 πόντων, 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Σεριτόπουλος. Καλή άμυνα, πολύ καλή άμυνα από τον Τσέλιο. Το τρέχει στην άλλη μεριά του δικηπέδου. Καλάθι από τον Τσέλιο. Μεγάλο καλάθι. Κρατάει ζωντανή την ομάδα του στο παιχνίδι. Ασημένιος, αντίπαλος γραμματικός. Το πέρασε ο Ασημένιος. Πάει και ο Παρθένης, καλή άμυνα. Κάνε φάουλ. Μαλακόζης. Το έχει αυτό το σουτ και το βάζει ο Μαλακόζης. Μεγάλο σουτ από τον αρχηγό. 45-41, 50 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη του αγώνα. Μεγάλη εμφάνιση από τον Μαλακόζη στο σημερινό παιχνίδι. Νέο λάθος για την Μαλακόζη. Και δώσουν αυτή την άμυνα της Ελλάδας. Άλλο ένα φάουλ για τους Ερυθρόλεπτους, αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό. Αυτό το επόμενο θα θέλουν πολλές της Ιάτλης, οι οποίοι έχουν και την κατοχή τώρα. Και στην επαναφορά ο Φανουλάς. Στα 23 δευτερόλεπτα ακριβώς. Δεύτερο φάουλ για τον Παρθένη. Θα μιλάτε για δεύτερο. Δύο ελεύθερες φορές. Και αυτό είναι το πέμπτο ομαδικό. Τον Ερυθρό στο σημερινό παιχνίδι. Σημερινή σε αυτό το δεκάλεπτο. Θα μιλάτε για την πρώτη βολή. Είναι λογικό τώρα να βγαίνει και η κούραση των παιχτών. Θα μιλάτε για 6 αρκετά λεπτά σήμερα. Και αυτή και στη δεύτερη, ο Παπαδόπουλος. Τσέλιος, για να δούμε στα 15 δευτερόλεπτα. Τσέλιος για 3, είναι άστοχος, ο ίδιος στο rebound. Δεν μπορεί να συνεχίσει πάλι ο Τσέλιος. Απομένει 8,8 το ρολόι. Το προηγούμενο με 4. Χρειάζονται μακρινό σουτ. Η ομάδα των Ερυθρών, αν θέλουν να ξαναβγούν στην διεκδίκηση του αγώνα. Παρθένης Αυστρίνη, για 3 από το γραμματικό, μεγάλο τρίποντο από το γραμματικό, πολύ μεγάλο τρίποντο και φάουλ του Τσέλιου πάνω στον Αντιτόπουλο. Στα 3,6, 45, 44 και από τις βολές του Ακριτόπουλου θα δούμε αν θα μπορέσουν οι Ερυθρόλεπτοι να κλέψουν το παιχνίδι στην ουσία σήμερα ή ακόμα να δούμε και παράταση. Για να δούμε τον Ακριτόπουλο, στην πρώτη ελεύθερη βολή. Αστροφή στην πρώτη. Είναι έτοιμος να τελέσει τη δεύτερη βολή ο Ακριτόπουλος. Θα τη βάλει μια σαφή για τον Ακριτόπουλο και time out για τους Ερυθρόλεπτους για να τελέσουν. Έχουν επαναφορά από το μέσο του γηπέδου. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για το συγκλονιστικό φινάλι. 3,6 δευτερόλεπτα από την ημερομηνία τελειώσει το παιχνίδι και οι Ερυθρόλεπτοι έχουν την τελευταία επίθεση. Λογικά θα ψάξουν για ένα μακρινό σουτ 3 πόντων. Και θα πετύχουν ένα γρήγορο lay-up για να πάνε το παιχνίδι στην παράδοση. Για να δούμε. Ο γραμματικός θα το πάρει το σουτ, είναι άστοχος. Και αυτό θα είναι το τελικό σκορ της σημερινής αναμέτρησης. 46-44, η σειρά τους θα κερδίξουν. Σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στον αγώνα του κύπελλου. Από όλους εμάς εδώ στο μπασκετάκι Θεσσαλονίκα, καλό βράδυ.